Καλησπέρα. Θα ζητήσω να μου δώσουν κουδούνι τελικά, για να ξεκινήσει το μάθημα. Χαίρομαι που είσαστε ζωηροί, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει δυναμικά, έτσι, το Σεπτέμβριο στην επιχείρησή μας. Και φυσικά καταναλώνουμε προϊόντα. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε και τόσο ζωηροί, γι' αυτό έχουμε και τέτοια διάθεση, γι' αυτό χαμογελάμε. Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω για ακόμα μία φορά στην παρουσίαση προϊόντων της Forever Living Products. Για όσους δεν με γνωρίζετε. Κάναμε ζημιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Βασιλική Τσολάκη, είμαι αισθητικός και τέλος του χρόνου κλείνω 10 χρόνια σαν επιστημονικός σύμβουλος στη Forever. Χαίρομαι πάντα να είμαι σε αυτή τη θέση, γιατί έχω ενθουσιαστεί με τα αποτελέσματα των προϊόντων και σαν επαγγελματίας, αλλά και σαν ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο την υγεία του. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με την περιποίηση του δέρματος μετά από το καλοκαίρι. Βέβαια, έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές τις ανάγκες του δέρματος ανά εποχές, και αυτό είναι κάτι που θα το επαναλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και για να το μάθουμε, γιατί είπαμε η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως. Αλλά ταυτόχρονα οι καλεσμένοι μας να καταλάβουν την φιλοσοφία πάνω στην οποία είναι φτιαγμένα τα προϊόντα όσον αφορά το δέρμα της Forever και γιατί να προτιμήσουν να χρησιμοποιούν τα δικά μας προϊόντα από τα άλλα που υπάρχουν έξω στο εμπόριο. Αυτό που πάντα λέω είναι ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά κάτι έχουν να προσφέρουν. Έτσι, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πούμε ότι όλα τα άλλα είναι χάλια, είναι για πέταμα και μόνο τα δικά μας είναι αυτά που είναι τα καλύτερα. Και αυτό θα σας πω γιατί το λέμε. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει μπει ή σιγά σιγά μπαίνει, και αυτό είναι πολύ παρήγορο να το πω έτσι, και σας το λέω και σαν αισθητικός, που στρέφεται πλέον ο άνθρωπος προς τις πιο φυσικές μεθόδους. Και ξέρετε, η ανάγκη πλέον δεν είναι να περιποιόμαστε το δέρμα με ένα απλό καλλυντικό. Πλέον το προϊόν το οποίο θα βάλουμε πάνω στο δέρμα μας πρέπει να έχει πάρα πολύ σημαντικά συστατικά και οφείλουμε να έχουμε απαιτήσεις από τα προϊόντα που βάζουμε στο δέρμα μας. Αυτό το οφείλουμε όλοι στον εαυτό μας και στην υγεία του δέρματός μας. Εμείς σε αυτό το τομέα δραστηριοποιούμαστε, εμείς εδώ στη Forever, για τους ανθρώπους που έχουν απαιτήσεις. Και για αυτούς που θέλουν αποτελέσματα, όχι μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, που είναι η επιδερμίδα, αλλά και σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Ξέρουμε ότι το δέρμα είναι το κυριότερο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού, είναι το μεγαλύτερο και είναι ο φράχτης ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που έχει να επιτελέσει, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για την υγεία μας γενικότερα. Είναι το όργανο το οποίο δέχεται όλες τις επιθέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, τόσο των καιρικών συνθήκων, όσο και των ελευθέρων ριζών που παράγονται από τον ήλιο και όλα τα στοιχεία της φύσης. Απ' την άλλη, δέχεται και πάρα πολλές επιθέσεις από το εσωτερικό. Και αυτό έχει να κάνει με τοξίνες, τις οποίες παίρνουμε μέσα από την διατροφή μας. Αλλά, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει και νομίζω ότι δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, το γνωρίζετε ήδη. Υπάρχουν κάποιες τοξίνες τις οποίες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, εάν δεν το κάνουμε συνειδητά, και είναι οι ψυχοδιανοητικές τοξίνες.
ψυχοδιανοητικές τοξίνες. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν σε κατάσταση στρες, γίνονται πάρα πολλές βιοχημικές αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, λαμβάνουν μέρος οι ορμόνες, κάποιες ορμόνες πολεμούν μεταξύ τους, η μία αντιδοτώντας την άλλη. Βέβαια, ο οργανισμός μας έχει μία σπουδαία ικανότητα. Τη λένε ομοιόσταση. Ομοιόσταση είναι αυτή η ιδιότητα του οργανισμού να επαναφέρει όλες τις λειτουργίες, τα όργανα, τους ιστούς, στη φυσιολογική θέση. Δηλαδή, να υπάρχει ισορροπία. Πολλές φορές, λοιπόν, αυτή η ομοιόσταση διαταράσσεται και από τη διατροφή, αλλά και από την ψυχοδιανοητική κατάσταση. Θα πρέπει, λοιπόν, να την αντιμετωπίσουμε, γιατί ξέρετε ότι όλο αυτό έχει άμεση εκδήλωση στο δέρμα. Κάθε στρεσογόνος κατάσταση εκδηλώνεται και στο δέρμα. Ανατρίχιασα από το φόβο μου. Έτσι. Ή πω σκέφτηκα αυτό και με έπιασε φαγούρα. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ψυχοδιανοητική μου κατάσταση και όλες αυτές τις βιοχημικές αντιδράσεις που γίνονται στον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα το δέρμα πρέπει να το φροντίζουμε και από μέσα. Για αυτή την εποχή και αμέσως μετά την ταλαιπωρία που έχει υποστεί, μέσα εισαγωγικά ταλαιπωρία, γιατί όπως είπα και πριν δύο Τετάρτες, όλοι εμείς που χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της Forever, και αυτό δεν το λέμε για να πενέψουμε το σπίτι μας, το λέμε εκ του αποτελέσματος που βλέπουμε στο δέρμα μας. Γιατί τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Το δέρμα μας, επειδή χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της Forever, να ξέρετε ότι είναι πολύ πιο υγιή, αφού έχουν περάσει από αυτή την ταλαιπωρία, όπως είπαμε, από κάποιο άλλο δέρμα το οποίο χρησιμοποιεί προϊόντα που απλά απευθύνονται στην επιφάνεια της επιδερμίδας, στην κεράτινη στιβάδα δηλαδή. Τα δικά μας τα προϊόντα λειτουργούν στο φυσικό μηχανισμό της επιδερμίδας. Δηλαδή, μέσω της λιγνίνης που περιέχεται στο σταθεροποιημένο τζέλ της αλόης, που είναι η βάση όλων μας των προϊόντων για το δέρμα, εισχωρούν τα συστατικά των κρεμών μας, όπως είναι βιταμίνες, όπως είναι ιχνοστοιχεία, όπως είναι βότανα, τα εθέρια έλαια, και ενεργοποιούν φυσικούς μηχανισμούς, ώστε το δέρμα να ξυπνάει και να λειτουργεί μέσω των φυσικών του δυνάμεων που ήδη έχει από τη φύση του. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί όχι μόνο έχουμε αποτελέσματα, τα αποτελέσματα κρατάνε. Και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, γιατί πάντα αυτό που εγώ αντιμετώπιζα σαν αισθητικός ήταν θα βάλω αυτή την κρέμα, θα έχω το αποτέλεσμα. Πόσο θα κρατήσει? Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τα πάντα θέλουμε όταν είναι καλά και αισθανόμαστε καλά να κρατάνε για πάντα. Εννοείται όμως ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο και τα πάντα αλλάζουν. Γιατί αλλάζουμε και σαν υλικό σώμα, διότι γερνάμε, αλλάζουμε όμως και ανάλογα με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, την ψυχοδιανοητική μας κατάσταση. Άρα, εμείς, πάνω απ' όλα, μέσα από τη χρήση των προϊόντων μας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, θα πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι τα προϊόντα της Forever δημιουργήθηκαν αρχικά για τη διατήρηση της υγείας, τόσο του οργανισμού όσο και του δέρματος. Και όπως πάρα πολλές φορές λέμε, το μόνο εύκολο είναι να αρρωστήσουμε. Το μόνο εύκολο είναι να πάθουμε μία αλλεργία στο δέρμα, έναν ερεθισμό. Είναι το μόνο εύκολο. Το δύσκολο είναι να το κρατάμε υγιές στο δέρμα. Το δύσκολο είναι να μην αρρωσταίνουμε. Για μας όμως που φροντίζουμε το σώμα μας, το δέρμα μας, αλλά και τον οργανισμό μας με τα συγκεκριμένα προϊόντα, έχουμε πετύχει αυτό. Θα μου πείτε δηλαδή, όσοι καταναλώνετε εσείς προϊόντα της Forever δεν αρρωσταίνετε ποτέ? Όχι βέβαια, αυτό δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που μπορεί κάποιοι να είναι κληρονομικοί
Και φυσικά δεν είμαστε ρομπότ, έτσι δεν μπορούμε να είμαστε μια ζωή μες στην καλή χαρά. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε, ότι και να αρρωστήσουμε, που λέει ο λόγος, θα γίνουμε πολύ γρήγορα καλά και χωρίς να αφήνουν τα αποτυπώματα οι ασθένειες τις οποίες περνάμε. Τώρα, όσον αφορά εσωτερικά το δέρμα, η βιταμίνη που κατεξοχήν βοηθάει την επιδερμίδα από μέσα προς τα έξω, είναι η Αμπέτα Κέρ. Είναι μία πολυβιταμίνη του δέρματος, θα έλεγα, μαζί με τον Berry Nectar, το χυμό της αλόης με τα κράμπερις και την πυκτίνη από μήλο. Επειδή δεν είναι του τομέα μου τα συμπληρώματα, είναι του κυρίου Λιάτσικου, δεν θα ήθελα να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το χυμό και την Αμπέτα Κέρ. Θα πω όμως για το εξωτερικό κομμάτι, που είναι και η κυριότερη αρμοδιότητά μου, και να πω τι κάνω από έξω προς τα μέσα. Τα συμπληρώματα λοιπόν και ο χυμός αλόης είναι από μέσα προς τα έξω. Τα προϊόντα για το δέρμα είναι από έξω προς τα μέσα. Στο συνδυασμό και των δύο έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τα να τα είχαμε μεμονωμένα. Παρακαλώ. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Ρωτάει εδώ η κυρία Θεριάκη, για όσους δεν ακούσαν, και είναι και πάρα πολύ καλή ερώτηση, εάν δεν παίρναμε προϊόντα εξωτερικά για το δέρμα και χρησιμοποιούσαμε μόνο τα συμπληρώματα, τι ποσοστό επιτυχίας θα είχαμε στο δέρμα? 80% σίγουρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο χυμός αλόης, έτσι, είναι ένας χυμός ο οποίος όταν κάποιος ξεκινήσει να τον πιει, που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσει προϊόν της Forever, συμπλήρωμα εννοώ, το πρώτο που θα δει μέσα στις πρώτες 10 μέρες τι είναι? Φωτεινό δέρμα, γερά μαλλιά και γερά νύχια. Οποιονδήποτε χυμό και να πάρετε. Ακόμα και αν έχετε πρόβλημα με τις αρθρώσεις και πάρετε το Freedom, που έχει μέσα τα συστατικά της άρθρωσης, γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη και οργανικό θείο, έχει μέσα αλόη. Όπως και να το κάνουμε, όποιο χυμό και να καταναλώσουμε, αυτά τα φαινόμενα της καλυτέρευσης θα τα έχουμε τόσο στο δέρμα, όσο και στα εξαρτήματά του. Γιατί τα μαλλιά και τα νύχια είναι εξαρτήματα του δέρματος. Σίγουρα, και αυτό σας το λέω με απόλυτη σιγουριά και το λένε και επίσημοι φορείς και ακόμα και οι ιατρικοί, ότι το 80% της υγείας του δέρματος οφείλεται στο καλό πεπτικό σύστημα. Άρα, και μόνο να καταναλώνουμε τα συμπληρώματα, έχουμε ένα ποσοστό 80%. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Εννοείται ότι το υπόλοιπο 20% είναι αυτό που θα βάλω πάνω στο δέρμα μου. Γιατί πρέπει να το προστατέψω. Ουσιαστικά, ξέρετε, αυτό που θα κάνω όταν βάλω ένα προϊόν στο δέρμα μου είναι αρχικά για να το προστατέψω. Γιατί, ξέρετε, τα προϊόντα δεν εισχωρούν στο κυρίως δέρμα που είναι κάτω-κάτω. Φτάνουν μέχρι εκεί που επιτρέπει η κυταρική μεμβράνη του κυτάρου της επιδερμίδας. Αυτό όμως δεν είναι τις παρούσες να το αναλύσουμε. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω άμεσα τώρα είναι ότι σε σχέση με ένα άλλο προϊόν της αγοράς, επειδή όπως προανέφερα, εμείς έχουμε τη λιγνίνη μέσα στο προϊόν μας, λόγω του σταθεροποιημένου Jesse Alois, θα απορροφηθεί σε βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας. Όχι ολοκλήρου το δέρματος. Το δέρμα είναι επιδερμίδα, είναι κυρίως δέρμα, είναι και υπόδερμα. Όλα τα προϊόντα που εμείς χρησιμοποιούμε στην επιφάνεια του δέρματος αφορούν την επιδερμίδα. Όχι το κυρίως δέρμα. Γιατί στο κυρίως δέρμα υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά συστήματα, όπως το κυκλοφορικό, όπως το λεμφικό, είναι το νευρικό σύστημα, υδροτοπική αδένες, ο τριχοσμιγματογόνος θύλακας. Είναι δηλαδή όλα τα εργαλεία, έτσι,
που μας δίνουν μια πολύ καλή επιδερμίδα, το υαλουρονικό, το κολαγόνο και ελαστίνη στο συνδετικό ιστό, όλα αυτά υπάρχουν στο χώριο. Και εκεί δεν υπάρχει προϊόν που το απλώνουμε στο δέρμα για να εισχωρήσει. Τώρα βέβαια, εμείς έχουμε τα αιθερία έλαια. Να ξέρετε ότι τα αιθερία έλαια μπορούν. Γι' αυτό και επειδή είναι μικρού μοριακού βάρους, τα αιθερία έλαια εισχωρούν και πάρα πολλές φορές ανοιχνεύονται και στα ούρα. Εδώ να σας πω το εξής, δεν περνάει ατόφιο το αιθερίο έλαιο μέσα, γιατί θα είχαμε αποδημήσει. Έτσι, δεν περνάει ατόφιο, δεν μπαίνει μέσα στο αίμα ατόφιο το αιθερίο έλαιο. Περνάνε κάποιες ουσίες, θα τις αναλύσουμε όταν θα πούμε πιο αναλυτικά τα αιθερία έλαια. Και ανοιχνεύονται στα ούρα αυτές οι ουσίες. Εννοείται ότι δεν θα πούμε ότι αυτά τα ούρα μυρίζουν αιθέριο έλαιο λεβάντα. Έτσι. Δεν θα πούμε αυτό. Σας το λέω απλά γιατί γίνονται ερωτήσεις και είναι καλό να τα λέμε και να τα εξηγούμε και στον απλό κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τώρα τι κάνουν τα αιθέρια έλαια. Εμείς τι δουλειά κάνουμε εδώ. Εμείς είμαστε αυτοί που με πολύ απλά λόγια θα εξηγήσουμε στον κόσμο τι εννοούμε ότι ανοιχνεύονται στα ούρα. Αυτό το λέμε γιατί, για να καταλάβουμε ότι το αιθέριο έλαιο μπαίνει σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος πλέον. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι βάζω εξωτερικά στο δέρμα. Αυτή την εποχή το δέρμα χρειάζεται ενυδάτωση ως επιτοπλίστων, γιατί λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες, αφαιρείται νερό από την επιδερμίδα, λόγω αύξησης θερμοκρασίας, το αλάτι της θάλασσας, γιατί ξέρουμε ότι το αλάτι τραβάει το νερό, έτσι. Και όλες αυτές οι καιρικές συνθήκες που η ηλιοφάνεια, έτσι, οι ελεύθερες ρίζες, που αφαιρούν νερό από την επιδερμίδα. Έχουμε πει άπειρες φορές ότι χωρίς να υπάρχει νερό στο δέρμα, δεν μπορούμε να έχουμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα και όσον αφορά ρητίδες και όσον αφορά σύσφυξη και όσον αφορά αντιγύρανση. Χρειαζόμαστε νερό. Γι' αυτό και κατά 70% αποτελούμαστε από νερό. Εντάξει. Αυτό που λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε αυτή την εποχή είναι φουλ ενυδάτωση. Γιατί ξέρετε και οι μήνες που ακολουθούν, πάλι έχουμε καιρικές συνθήκες που αφαιρούν νερό. Όπως είναι η υγρασία, όπως είναι οι βροχές, όπως είναι ο αέρας, έτσι χειμώνας έρχεται. Άρα είμαστε σε ένα κομβικό σημείο για να περιποιηθούμε το δέρμα μας, να το επαναφέρουμε από την ταλαιπωρία του καλοκαιριού και να το θωρακίσουμε για την άλλη ταλαιπωρία του χειμώνα. Εδώ σας έχω φέρει, και θα ήθελα λίγο να τα δείτε σαν ομαδούλες, τους 4 ενυδατωτές της Forever. Πάντα θα ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό καλλυντικό, ενυδατικό, που θα μου κάνει το δερματάκι μου απαλό, δεν με πείραξε κιόλας, δεν έβγαλα ερεθισμό κτλ. Εδώ μιλάμε για πραγματική ενυδάτωση. Και όχι μόνο. Σαν βάση τους και τα 4 αυτά προϊόντα, ποιο είναι το Nourishing Serum, η Moisturizing Cream, η Aloe Lotion και η Deep Moisturizing Cream. Αυτοί είναι οι 4 δυνατοί ενυδατωτές της Forever για το δέρμα. Το πώς τους χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ απλό. Βεβαίως, Nourishing Serum από τη σειρά Sonia Skincare Collection, είναι η Moisturizing Cream, είναι η Aloe Lotion και είναι η Deep Moisturizing Cream, που είναι πάλι από τη σειρά Sonia, έτσι. Και το λέει και η ίδια λέξη, Deep Moisturizing, βαθιάς ενυδάτωσης κρέμα. Ο ροζ, το Nourishing Serum, είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει κάτω από οποιαδήποτε κρέμα. Δηλαδή, βάζουμε Nourishing Serum και από πάνω Moisturizing Lotion. Δεν χρησιμοποιούμε τη Moisturizing και χρησιμοποιούμε την Aloe Lotion. Βάζουμε Nourishing Serum και από πάνω Aloe Lotion. Για τα πιο αφυδατωμένα δέρματα και θα λέγαμε και τα πιο έτσι μεγαλύτερης ηλικίας δέρματα,
αυτή την εποχή ο συγκεκριμένος συνδυασμός Nourishing Serum με Deep Moisturizing Cream είναι το ιδανικό. Ξαναλέω, μιλάω για δέρματα τα οποία είναι από 45 και 50 ετών και πάνω και χρειάζονται βαθιά ενυδάτωση. Γιατί? Γιατί από τη φύση τους, σε αυτή την ηλικία τα δέρματα έχουν λίγο νερό. Άρα, είναι επιτακτική ανάγκη για αυτά τα δέρματα να δώσουμε κάτι παραπάνω. Ωραία. Και φυσικά, ένα προϊόν το οποίο αυτή την εποχή το χρειαζόμαστε όλοι ανεξαιρέτως, είναι η Recovering από το Άνθος Νεότητας. Είναι μία κρέμα νυχτός που κάνει Recovering. Και αυτή την εποχή όλα τα δέρματα το χρειάζονται αυτό. Τι θα πει Recovering? Ανάρρωση, έτσι, να ξαναεπανέλθω σαν να έχω περάσει μία ταλαιπωρία και πρέπει να αναρρώσω από αυτή την ταλαιπωρία και να φέρω το δέρμα μου στην κατάσταση ομοιόστασης. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε σαν κρέμα νυχτός, ακόμα και οι νεαρές ηλικίες, γιατί οι νεαρές ηλικίες είναι και πιο απρόσεκτες με τον ήλιο. Και είναι πολύ καλό αυτή την εποχή τα νεαρά κορίτσια από 20 και από 15, δεν έχουμε πρόβλημα, 20 και πάνω να χρησιμοποιούν τη Recovering σε καθημερινή βάση μέχρι να τελειώσει το σωληνάριο. Από εκεί και πέρα, τους επόμενους μήνες θα τους δώσουμε αυτοί που πραγματικά είναι για την επιδερμίδα τους ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και ανάλογα με την ηλικία του δέρματος. Άρα, Recovering τη χρησιμοποιούμε όλοι ανεξαιρέτως. Αν σε κάποιους πέφτει λίγη, έτσι όπως το ακούμε αυτό, θα βάλουν από κάτω το αλφα ή φάκτορ, το λαδάκι μας. Αλφα ή φάκτορ. Είναι το βιταμινούχο λαδάκι μας. Εννοείται ότι το αλφα ή φάκτορ μπορούμε να το βάλουμε και κάτω από την moisturizing, μπορούμε να τη βάλουμε και κάτω από την aloe lotion, μπορούμε να τη βάλουμε και κάτω από την deep moisturizing cream, μπορούμε να το βάλουμε και σε συνδυασμό με το nourishing serum. Υπάρχει και ένας ακόμα συνδυασμός που είναι πάρα πολύ καλός για αυτή την εποχή, για τα πιο ξηρά και αφυδατωμένα δέρματα, το οποίο είναι ιδανικό και βοηθάει και λίγο και τις δυσχρωμίες, έτσι τις παναδούλες, χωρίς να είναι αυτό το πρωτόκολλο και τις πανάδες. Θα μιλήσουμε σε κάποια τις επόμενες Τετάρτες ειδικά για αυτό το θέμα. Είναι να χρησιμοποιείτε σαν κρέμα ημέρας και νυχτός την ανάμιξη αυτών των δύο. Δηλαδή, Nourishing Serum μαζί με Alpha Factor. Να τα αναμειγνύετε και να τα βάζετε στο πρόσωπό σας. Σαν κρέμα ημέρας και σαν κρέμα νυχτός. Εννοείται ότι ακόμα, όταν είναι να βγούμε έξω, φοράμε αντιλιακή. Δεν την έχουμε αφήσει ακόμα την αντιλιακή. Απλά, πριν βγούμε έξω, χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο, τα αναμειγνύουμε ή το βάζουμε πρώτα το Nourishing Serum και από πάνω το λαδάκι και έχουμε μία ενυδάτωσης και θρέψης πολύ ποιοτική και σημαντική κρεμούλα η οποία θα δώσει στο πρόσωπο αυτό που χρειάζεται αυτή την εποχή για μετά τον ήλιο. Βεβαίως. Τέλος, σας έχω φέρει εδώ και ένα εθέριο όλο, γιατί αυτό πρέπει να αρχίσει, μάλλον τα εθέρια όλα ήδη έχουν μπει στη ζωή μας, αλλά για να είναι και πιο εύκολο και προς εσάς, και για να τα συστήνετε, αλλά και για να τα χρησιμοποιείτε κι εσείς οι ίδιοι. Σας έφερα το εθέριο έλαιο Λεβάντα, το οποίο είναι ένα εθέριο έλαιο, είναι η αλόη των εθέριων ελαίων, έτσι. Ό,τι ιδιότητες έχει η αλόη, όσες ιδιότητες έχει η αλόη, έχει και η Λεβάντα. Έτσι, αν δείτε τι κάνει η Λεβάντα και βάλετε δίπλα και τι κάνει η αλόη, έχουν πάρα μα πάρα πολλά κοινά σημεία. Αν θυμάστε, την είχαμε αναλύσει στο μεγάλο μας το σεμινάριο, όταν είπαμε για τη SPA Collection, που μέσα στα προϊόντα της SPA, δηλαδή στο αφρόλουτο αλλά και στη Massage Relaxation, έχουμε λεβάντα, κέδρο και περγαμόντο. Και αν θυμάστε, είχαμε πει τι κάνει η λεβάντα,
Και αν επίσης θυμάστε, σας είχα πει ότι είναι η αλόη των θερίων ελαιών. Τώρα την έχουμε ατόφια σε θερίο έλαιο. Μπορούμε να την προσθέτουμε σε όλα αυτά τα προϊόντα που σας είπα. Μία σταγονίτσα στην ποσότητα του προϊόντος που θα βάλετε στο πρόσωπό σας. Είναι moisturizing. Πόσο βάζουμε από τη moisturizing για όλο το πρόσωπο και λαιμό, μην το ξεχνάμε το λαιμό. Βεβαίως. Αντιλιακή, οπωσδήποτε όταν θα βγούμε έξω. Έτσι. Μπορούμε να τη βάζουμε σε όλα μας τα προϊόντα και στη recovery. Και στο nourishing serum. Να το ρίχνουμε μέσα. Εκτός βέβαια από το alpha factor, που και εκεί μπορούμε να βάλουμε, γιατί έχει ελαιόδη βάση, αλλά θα λέγαμε, επειδή το IV είναι βιταμίνες, θα τις αφήσουμε ατόφιες. Δεν χρειάζεται να βάλουμε το εθερείο ελαιό. Έτσι, θα κάνουμε αυτό για τουλάχιστον ένα μήνα και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί και κάτι παραπάνω, θα το πούμε και στα επόμενα σεμινάρια που θα πούμε για την προετοιμασία για το χειμώνα. Θα μου την κάνετε ιδιαίτερα, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε όλοι καλά.